στην κρυά της ιδέας τους. Και αυτό που ανακάλυψαν ήταν τα παιδιά των γυναικών τα οποία είχαν εκτεθεί σε πείνα. Ήταν πάρα πολύ ευαίσθητα όσον αφορά αρρώστιες όπως ο διαβήτης και η παχυσαρκία. Και αυτό έγινε γιατί όταν ήταν στην κοιλιά της μητέρας τους, ήταν τόσο λίγες οι θρεπτικές ουσίες που έπαιρναν, που το σώμα τους έμαθε να είναι φιδωλό με οτιδήποτε θρεπτικό και να αποθηκεύει οτιδήποτε, όλες τις ουσίες που έρχονται θρεπτικές να τα αποθηκεύει στο σώμα τους, με αποτέλεσμα όταν αυτοί οι άνθρωποι είχαν κανονικά επίπεδα τροφής, το σώμα τους κράταγε όλα αυτά στο αποθήκευε όλα τα ζάχαρα και όλα τα λίπη και έχουν πάρα πολύ αυξημένα επίπεδα διαβήτη και παχυσαρκίας. Επίσης, βρέθηκε ότι έχουν μεγάλα προβλήματα καρδιακών παθήσεων, προβλήματα σαν νεκρά και καθώς και άλλα ιατρικά προβλήματα. Τώρα, να μιλήσω λίγο για την έρευνα, πώς χωρίσανε τους ανθρώπους αυτούς σε τρία επίπεδα. Υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν κατά το τρίτο τετράμινο του 1945, το οποίο σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί εκτέθηκαν στην πείνα στην αρχή της εγκυμοσύνης, οπότε στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Και όπως βλέπετε, οι άνθρωποι αυτοί ήταν και εκείνοι οι οποίοι παρουσίασαν τα περισσότερα προβλήματα υγείας. Γιατί είναι στην πιο ευαίσθητη περίοδο της εγκυμοσύνης. Επίσης, υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν στα μέσα του λοιμού, οπότε είχαν εκτεθεί μόνο στα μέσα του λοιμού, είχαν εκτεθεί για πολύ λίγο καιρό. Και αυτοί που γεννήθηκαν στην αρχή του λοιμού είχαν μόνο πρόβλημα αυτό, πρόβλημα με τη γλυκόζη και με διαβήτη, απλά και μόνο επειδή το σώμα τους έμαθε αυτό το μηχανισμό να αποθηκεύει ζάχαρη. Και το τελευταίο χαρακτηριστικό που βρέθηκε είναι ότι παιδιά τα οποία ήταν στην κοιλιά της μητέρας τους στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, είχαν αυξημένα προβλήματα ψυχολογικά και κυρίως σχιζοφρένεια. Αυτό βέβαια δεν είναι πολύ ξεκάθαρο το πώς έχει λειτουργήσει, καθώς πιστεύουν ότι γενικά μπορεί να μην είναι λόγω του ότι ζήσανε, λόγω του βιολογικού μηχανισμού, όσο για το ότι άκουγαν, φαντάζομαι, από τους γονείς τους συνέχεια τις ιστορίες για τις περιόδους αυτές. Οπότε σε αυτό τα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα. Και το τελευταίο κομμάτι έχει να κάνει με epigenetics ομόζυγων διδύμων. Και epigenetics είναι ο τομέας της γενετικής, ο οποίος δρά πάνω από τα γονίδια. Γενικά, πέρα από τα γονίδια τα οποία καθορίζουν τα χαρακτηριστικά μας, έχουν βρει επιστήμονες ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, όπως οι ταυτόσιμοι δίδυμοι, έχουν ακριβώς τα ίδια γονίδια, παρουσιάζονται διαφορετικές ασθένειες. Οπότε αρχίζουν να καταλαβαίνουν εκεί ότι προφανώς υπάρχει και κάποιος άλλος μηχανισμός πέρα από το γονιδίωμά μας, ο οποίος δράει και επηρεάζει το τι ασθένειες θα παρουσιάσουμε ή κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά. Ο τομέας αυτός είναι πάρα πολύ πρόσφατος. Γενικά δεν υπάρχει πολλοί κόσμος που δουλεύει. Είναι το 2007. Δεν υπάρχει πολλοί κόσμος που δουλεύει. Σας δείχνω μόνο ένα μικρό βίντεο. Εγώ δεν δουλεύω σε αυτό το κομμάτι. Απλά για να καταλάβετε ότι τα γονίδια μας δεν καθορίζουν τα πάντα στη ζωή μας. Identical twins are genetic carbon copies. The DNA sequences of their genes are exactly the same. Yet physically, identical twins become increasingly different over time. Why is this so? Genes provide the instructions for the development and maintenance of the body. Yet a second set of instructions, known as the epigenome, interacts with DNA to activate or suppress the expression of particular genes. Certain chemicals, known as epigenetic tags, turn genes off or on without changing the underlying genetic code. During fertilization, one set of chromosomes from dad and one set of chromosomes from mum are combined to form an embryo.
epigenetic tags are erased from mum and dad's chromosomes during the first days after fertilization. However, on some genes, the tags remain. These are known as imprinted genes. Identical twins result when a single embryo splits in two. Each embryo has the same genome and the same epigenome. As the embryos develop, cells differentiate into distinct types such as bone, muscle, and skin. As each type specializes, epigenetic tags activate and silence specific genes, leading the cells to specialize further. Each cell type gradually takes on a unique epigenetic profile. Because the twins share the same environment, their epigenomes are very similar at birth and through the early years of life. As the twins age, their environments begin to differ. Their genomes remain the same, but signals from the environment act on the twins' epigenomes to activate and silence different genes. Diet, for example, is an environmental factor that can have an effect on the epigenome. Differences in physical activity can also cause epigenetic differences between the twins. Exposure to toxins can influence the epigenome. Stress also plays a role in shaping the epigenome. By the time the twins are well into adulthood, their epigenomes, thus gene expression patterns, are very different, making each twin unique. Θέλω να σου πει από λίγο να πεις με τι ασχολείσαι λίγο στο δευτερικό σου και γενικά για την εμπειρία σου από το χρόνο πώς έφυγες από εδώ, τι περίμενες να βρεις και τι βρήκες και τα σχετικά διαφορές με την Ελλάδα. Δεν εσχυρίζω σχετικά. Λοιπόν, στο δευτερικό μου ασχολούμαι με statistical genetics, αλλά όπως το πρώτο κομμάτι, σχετικά προσπαθούμε να συσχετίσουμε συγκεκριμένα γονίδια με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Απλά ο μηχανισμός δεν είναι τόσο απλός, γονίδιο αρθρίτιδα. Είναι λίγο πιο πολύπλοκος, έχει να κάνει με το αν η μητέρα σου έχει το γονίδιο και εσύ δεν το έχεις κληρονομήσει, τότε είσαι πιο προστατευμένος, αλλά όταν το γονίδιο προέρχεται από τον πατέρα δεν είσαι προστατευμένος. Είναι όπως λειτουργούν και οι περισσότεροι σύνδρομοι. Τώρα, σχετικά με το... Γενικά πιστεύω ότι πάει καλά, είμαι ακόμα στο
στο, είμαι 10 μήνες, 9 μήνες, 9 με 10 μήνες. Το εργασιακό περιβάλλον, εντάξει, γενικά έχω δουλέψει, όπως είπαμε παιδιά, έχω δουλέψει πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα, από τα πιο απλά, από σέρβις μέχρι εταιρείες, σε πανεπιστημιακό επίπεδο που φυσικά δεν έχω δουλέψει, οπότε δεν ξέρω ότι μπορούμε να συγκρίνω τόσο πολύ. Αλλά μπορώ να συγκρίνω ως φοιτήτρια, έχω παρακολουθήσει μαθήματα στην Ολλανδία, έχω παρακολουθήσει και εδώ. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε έλλειψη στην ποιότητα των μαθημάτων, όσο στον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα μαθήματα, το ενδιαφέρον που δίνουν οι φοιτητές, το πόσες ευκαιρίες τους δίνονται για εργασιακή αποκατάσταση, να έρθουν σε επαφή από το προπτυχιακό τους κύκλο στο τι θα κάνουν στο μέλλον και κυριολεκτικά με εταιρείες, εντάξει δεν συμφωνώ και τόσο, αλλά το να τέλος πάντων καταλαβαίνουν από την αρχή με τι θα ασχοληθούν και έχουν συνειδητοποιήσει πολύ ξεκάθαρα γιατί θα κάνουν το τάδε μεταπτυχιακό, γιατί θα κάνουν το τάδε διδακτορικό, θέλουν να κάνουν το διδακτορικό. Τέλος πάντων, σχετικά με τη δουλειά μου, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να είμαι περισσότερο ευχαριστημένη. Το επίπεδο ίσως λίγο στην αρχή μου φάνηκε, η πίεση λίγο μου φάνηκε αρκετή, γιατί δεν είχα συνηθίσει τόσο. Είναι πάρα πολλοί επαγγελματίες, είναι όλα στην ώρα τους, είναι, όλα είναι πολύ, εντάξει, κυριολεκτικά όλα στην ώρα τους, αλλά σε σημείο δεν μπορείς να το αποφευθείς στην αρχή. Αλλά όταν αρχίζεις και το συνηθίζεις, δηλαδή πραγματικά μετά αρχίζεις και σε πιάνει βέβαια και το άλλο, γιατί η γραμμάτα στην Ελλάδα δεν μπορεί να λειτουργεί σε αυτό το πράγμα. Γιατί έχουμε όλες τις δυνατότητες, αλλά τέλος πάντων. Γενικά σου δίνουν, τουλάχιστον όσον αφορά το διδακτορικό, σου δίνουν ευκαιρίες να κάνεις ό,τι θέλεις, από το να παρακολουθήσεις μαθήματα από όποιο μεταπτυχιακό θέλεις. Έχουν πάρα πολύ καλά μεταπτυχιακά. Έχουν, εντάξει, και αυτοί έχουν κάποια που δεν αξίζουν. Έχουν μεταπτυχιακά τα οποία έχουν πάρα πολύ καλό επίπεδο. Σου δίνουν ευκαιρίες να πας όπου θέλεις, σε όποιο συνέδριο θέλεις, σε όποιο σεμινάριο θέλεις, εντάξει, σε κάποιο επιτρεπτό όριο. Σου καλύπτουν όλα τα έξοδα. Οι βιβλιοθήκες τους είναι ενημερωμένες, δηλαδή έχει βγει ένα βιβλίο, σε 3 εβδομάδες το έχουν. Επειδή κάποιος το ζητάει, φυσικά.